Κύριε Καλεντερίδη, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα. Θα θέλαμε την εκτίμησή σας για το πού βρισκόμαστε. Διαβάζουμε και ακούμε πολλά, βλέπουμε περισσότερα. Είναι λίγο δύσκολο να ξεκαθαρίσουμε τι είναι αληθινό και τι δεν είναι. Ως διεθνολόγος, πού βλέπετε να πηγαίνει η κατάσταση? Κοιτάξτε, νομίζω ότι υπάρχουν κάποιες θετικές εξελίξεις και αναφέρομαι στο επίπεδο διαπραγματεύσεων. Η Ρωσία ξεκίνησε αυτές τις πολεμικές επιχειρήσεις, από ό,τι όλα δείχνουν, με άλλες προϋποθέσεις και με άλλα δεδομένα. Κάποια πράγματα προφανώς δεν λειτουργήσαν όπως τα είχαν θεωρήσει δεδομένα, μάλλον, οι επιτελείς του κ. Πούτιν. Εν πάση περιπτώσει, φτάσαμε σήμερα σε μια κατάσταση όπου οι διαπραγματεύσεις πραγματικά μπορούμε να πούμε ότι αρχίζουμε να βλέπουμε τις χαραμάδες εκεχηρίας. Τι σημαίνει αυτό? Οι Ρώσοι, όταν ξεκίνησαν τις επιχειρήσεις, είπαν πως επιθυμούσαν την αποναζιστικοποίηση της χώρας. Αυτό, όσο περίεργο και αν ακούγεται, νομίζω ότι σίγουρα αφορούσε την αλλαγή του καθεστώτος στο Κίεβο. Κάτι τέτοιο, όπως φαίνεται, δεν θα γίνει, τουλάχιστον όπως έχει η κατάσταση. Ο κύριος Ζελένσκι έχει μια ευκαιρία να παραμείνει στην ηγεσία της χώρας με το πέρας του πολέμου. Θα μπορέσει, μάλλον, ο κύριος Πούτιν να πουλήσει την αποναζιστικοποίηση επικοινωνιακά, τουλάχιστον στο εσωτερικό το ακροατήριο, λέγοντας ότι έχουν φύγει οι Ναζί, τουλάχιστον τους έχουμε αποθήσει από τον Ντονμπάς. Άρα, ένα κομμάτι μεγάλο έχει φύγει από τα αιτήματα των Ρώσων. Η αποστρατικοποίηση της Ρωσίας, και αυτή μπορούμε να πούμε ότι και από τις επιχειρήσεις σε μεγάλο βαθμό έχει φύγει, δεν θα πιέσουν οι Ρώσοι ένα κράτος το οποίο θα έχει στρατό. Εν πάση περιπτώσει, οι καταστροφές είναι μεγάλες σε κάθε περίπτωση των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Νομίζω το σημαντικότερο, ωστόσο, είναι η απόφαση της Ουκρανίας να μην είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Αυτό είναι το σημαντικότερο μήνυμα που έχει στείλει η Ουκρανική πλευρά και το έχει κάνει προφανώς για να πετύχει την πολυπόθητη εκεχηρία. Αυτό ήταν, νομίζω, ο σημαντικότερος στρατηγικός στόχος της Ρωσίας και νομίζω έχει επιτευχθεί. Με το μεγάλο κόστος και για την οικονομία και για τις ρωσικές ενόπλες δυνάμεις, βέβαια, αλλά και για τον ουκρανικό λαό πάνω απ' όλα. Αλλά ο στόχος της μη ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, νομίζω, ήταν ο αυτοσκοπός σε μεγάλο βαθμό, γιατί αυτό θα έφερνε, αν θέλετε, και τα υπόλοιπα, τη μεταφορά των όπλων πυρηνικών, που είχαμε ακούσει και τον κύριο Ζελένσκι να φλερτάρουν με την ιδέα Ουκρανή, και διάφορα άλλα σενάρια καταστροφικά. Απλά να προσθέσω ότι το σενάριο αυτό είναι δύσκολο. Και μάλλον είναι δυστυχές για τη χώρα μας, διότι ακούσαμε τον Υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας, τον κύριο Κούλεμπα, να μιλάει για ένα καθεστώς εγγυήσεων της Ουκρανίας. Όντως η Ουκρανία δεν θα είναι στο ΝΑΤΟ, θα είναι ένα ουδέτερο κράτος. Θα έχει όμως ένα καθεστώς εγγυήσεων που θα προστατεύεται η ασφάλεια, θα εγγυάται η ασφάλεια της χώρας, η ακεραιότητα της χώρας, από τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ, συν δύο, ποια είναι αυτά? Είναι η Γερμανία και είναι η Τουρκία. Όπως πρότεινε ο κύριος Κούλεμπα, προφανώς βλέπουμε την Τουρκία να αναδεικνύεται σε έναν ουσιαστικότερο παίκτη. Αυτά, νομίζω, είναι τα μηνύματα. Κλείνοντας, να πω στην ερώτηση αυτή ότι βλέπουμε πράγματι από πλευράς Ουκρανού Προέδρου να μιλούν για πού θα μπορούν να είναι τα σύνορα, να μιλούν για ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Προφανώς και είναι δύσκολο χάπι να καταπιούν και την προσάρτηση της Κρυμαίας και της Ταυρίδας και των περιοχών του Ντονμπά στις ανεξάρτητες περιοχές. Εν τούτης, φαίνεται ότι έχει καμφθεί το μείζον ζήτημα που ήταν το ΝΑΤΟ. Και πλέον μιλάμε για το πού θα είναι τα σύνορα. Νομίζω ότι είναι θετικές οι εξελίξεις σε αυτό το κομμάτι τουλάχιστον διαπραγματεύσεων, ότι υπάρχει μια κοινή γραμμή. Προφανώς και οι δύο χώρες προσπαθούν να επιτύχουν το μεγαλύτερο δυνατό στο στρατικό επίπεδο, έτσι ώστε στο πραγματικό τραπέζι διαπραγματεύσεων να έχουν ό,τι περισσότερο μπορούν να έχουν. Αλλά σίγουρα υπάρχουν κινήσεις και υπάρχει σύγκληση. Νομίζω ότι και οι δύο πλευρές έχουν βάλει νερό στο κρασί τους όσο έχει η κατάσταση. Πιστεύετε ότι μπορούν να καθίσουν στο τραπέζι πριν δούμε να πέφτει και η Οδυσσός? Γιατί είχαμε μέχρι τώρα την εκτίμηση αναλυτών ότι ο κύριος Πούτιν θα ήθελε να πάρει και την Οδυσσό, να κλείσει όλο το παραλιακό κομμάτι, έτσι να το πω απλά, και μετά να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Πιστεύετε ότι μπορούμε να ελπίζουμε σε συζητήσεις χωρίς να δούμε μια τέτοια εξέλιξη στρατιωτικά? Νομίζω πως είναι ανοιχτό αυτό το σενάριο και πως η Ρωσία ακόμα επιχειρεί να καταλάβει την πόλη. Δεν έχει αποκλείσει το σενάριο αυτό. Μάλλον όχι, δεν το έχει αποκλείσει. Προσπαθεί σίγουρα να το συμπεριλάβει στις διαπραγματεύσεις. Όπως είπατε, συμφωνώ κι εγώ, είναι μείζον στρατηγικό στόχος της Ρωσίας ο έλεγχος ουσιαστικά
ολόκληρου του Βόρειου Ξηνού Πόντου. Περί αυτού πρόκειται. Δεν είναι δηλαδή απλά ο αποκλεισμός της Ουκρανίας ουσιαστικά de facto από τον Εύξηνο Πόντο. Είναι ο στρατηγικός έλεγχος των Ρώσων ολόκληρης, μαζί με την Αζωφική, ολόκληρου του Βόρειου Ευξήνου Πόντου. Αυτό θα συντελεστεί εάν καταληφθεί το Μικολάγεφ, αν καταληφθεί η Οδυσσός. Και γι' αυτό νομίζω βλέπουμε και ειδικά στην περίπτωση της Οδυσσού να μην υπάρχουν ισχυροί βομβαρδισμοί. Οι Ρώσοι θέλουν την πόλη ανέπαφη, ακέραιη. Αυτός είναι σαφής ο στόχος. Το κατά πόσο αυτό είναι κάτι που μπορεί να επιτευχθεί δεν γνωρίζω. Μπορώ να σας πω ότι βλέπω και εγώ διαβάζω όπως όλοι μας ότι στη Σεβαστόπολη αυτή τη στιγμή συγκεντρώνονται στην Ταυρίδα τα ρωσικά πλοία. Προφανώς επίκειται και άλλη επίθεση. Νομίζω ότι είναι ακόμα στόχος, πολύ ζωντανός στόχος, και ίσως και γι' αυτό να μην βλέπουμε ουσιαστικές εξελίξεις διαπραγματεύσεις, ίσως λόγω της Οδυσσού να είναι ο σημαντικότερος, αν θέλετε, λόγος, γιατί περιμένουν πράγματι οι Ρώσοι, όπως είπατε, αυτή την κατάληψη αυτής της πόλης. Να πω ότι η κατάληψη της Οδυσσού και ο έλεγχος του Ευξήνου Πόντου, του Βορείου Ευξήνου Πόντου, είναι πιο σημαντικός, νομίζω, από τον έλεγχο ολόκληρης της Δυτικής Ουκρανίας για τους Ρώσους, από το να καταλάβουν δηλαδή το Χάρκοβο ή να πιέσουν το Κίεβο και να καταλάβουν τη Δυτική Ουκρανία. Νομίζω πιο σημαντικό για αυτούς είναι στρατηγικά ο έλεγχος του Ευξήνου Πόντου. Αυτό βέβαια έχει και τα θετικά όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά, προφανώς, διότι θα ασκήσει, όπως καταλαβαίνετε, αν συμβεί κάτι τέτοιο, αφόρητες πιέσεις στην Άγκυρα, μάλλον αφόρητες πιέσεις στα στενά συγκεκριμένα, διότι η Ρωσία προφανώς θα ασκήσει πίεση για να μπορεί να αναθεωρηθεί και η συνθήκη του Μοντρέ, βεβαίως, για να μπορεί να μην υφίσταται αυτή την πίεση, δεδομένου ότι θα ελέγχει πλέον όπως είπα, το βόρειο τμήμα του Ευξήνου Πόντου. Η Τουρκία, νομίζω, θα είναι σε δύσκολη θέση με αυτή την εξέλιξη. Θα πρέπει να ανησυχεί. Η Τουρκία, όντας ένα κράτος που γυρνίαζε με τη Σοβιετική Ένωση, μετά την κατάληψη για το διαμελισμό αυτής, προφανώς και ανακουφίστηκε από την δημιουργία αυτών των ανεξάρτητων κρατών, δεν θα πω κρατηδίων, όπου μεταξύ των οποίων ήταν και η Ουκρανία, που ήταν ουδέτερες ζώνες, αν θέλετε, και ουσιαστικά σταματούσαν αυτήν την ρωσική διαρκή επεκτατική πολιτική κατά της Τουρκίας. Ουσιαστικά εξαφανίζεται με αυτόν τον τρόπο στο μέτωπο, μάλλον, αυτό το μαξιλαράκι που είχαν οι Τούρκοι. Αν γίνει αυτό, αν οι Ρώσοι αποκτήσουν έλεγχο της Οδυσσού, τότε πράγματι θα ασκηθεί περισσότερη πίεση στα στενά εναντίον της Τουρκίας από τη Ρωσία. Αυτό νομίζω είναι το επόμενο που έχουμε να εξετάσουμε. Πιστεύετε ότι πιέζεται πολύ ο Ερντογάν στο να επιλέξει στρατόπεδο, δηλαδή αν τραβήξει αυτή η σύγκρουση χρονικά σε μάκρος, κάτι που δεν αποκλείεται, πιστεύετε ότι θα είναι πολύ δύσκολο να διατηρήσει τις ισορροπίες που μέχρι σήμερα τηρεί και να επιλέξει στρατόπεδο, και σε αυτή την περίπτωση τι πιθανότητες δίνεται να επιλέξει τη Δύση ή τη Μόσχα, αν μπορεί να γίνει μια διακτήμηση? Καταρχάς, νομίζω ότι όχι απλά επειδή βλέπουμε την τουρκική εξωτερική πολιτική πόσο τυχοδιοκτική είναι, νομίζω ότι η Τουρκία περιμένει και καραδοκεί, αν θέλετε, για το ποιος θα επικρατήσει. Και αυτό θα επηρεάσει και την πραγματική τουρκική πολιτική στο τέλος της σύγκρουσης. Αν δηλαδή διακρίνει ή διαισθανθεί ο κύριος Ερντογάν ότι γέρνει προς τα κάπου με σαφή τρόπο η ζυγαριά στις πολεμικές επιχειρήσεις, μην εκπλαγούμε, να δούμε να παίρνει μια καθαρά τυχοδεκτική θέση υπέρ της πλευράς που επικρατεί. Επομένως, ας έχουμε και αυτό κατά νου. Νομίζω ότι οι πιέσεις που δέχεται η Τουρκία είναι ανύπαρκτες όσον αφορά του να πάρει μια καθαρή στάση. Είδαμε τον κύριο Ρουτ, έναν ακόμα διεφθαρμένο πολιτικό της Ευρώπης, ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας, ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και σχεδόν εξήρε τον ουδέτερο ρόλο, με κάποιες μικρές παραφωνίες, εξήρε τον πολύτιμο ρόλο του κύριου Ερντογάν στην κρίση αυτή. Έχουμε δει μια σειρά προσωπικότητων, τον Πολωνό πρόεδρο, τον κύριο Σόλτς, δυστυχώς τον Έλληνα πρωθυπουργό και άλλους, του Ισραήλ τον πρόεδρο, μια σειρά από ηγέτες, οι οποίοι ουσιαστικά ενισχύουν, αν θέλετε, αυτό το προφίλ της ουδετερότητας, πρώτα η Άγκυρα. Δεν νομίζω ότι είναι ουσιαστικές οι πιέσεις, ούτε από πλευράς Αμερικανών υπάρχουν ουσιαστικές πιέσεις, ούτε από πλευράς Ρώσων. Η Τουρκία μέχρι στιγμής μπορεί να συνεχίζει την πολιτική της στην περιοχή, όπως φαίνεται εξυπηρετεί και τους δύο. Φαίνεται ότι μάλλον έχει παρουσιάσει τον εαυτό της ως ένα αναγκαίο κακό Ανατολής Δύσης. Άρα αυτό το αναγκαίο κακό
το έχει επιτραπεί να κρατήσει αυτή τη στάση. Εάν λοιπόν δεν αλλάξει, δεν δούμε κάποια πίεση από τουλάχιστον από πλευράς Δύσης που δεν διακρίνεται μεσοπρόθεσμα και αν δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική ραγδαία αλλαγή στο κομμάτι των επιχειρήσεων που ούτε αυτό φαίνεται στο προσεχές μέλλον, νομίζω ότι η Τουρκία θα συνεχίσει το ρόλο της και θα ενισχύεται σταδιακά και μεθοδικά όσο μπορεί δράπτοντας κάθε ευκαιρία. Επειδή κύριε Καλεντερίδη, τους τελευταίους ειδικά μήνες εδώ στην Ελλάδα ακούγαμε διαρκώς για την απομόνωση του κυρίου Ερντογάν και της Τουρκίας, φτάσαμε στο γεύμα του κυρίου Μητσοτάκη με τον Τουρκο Πρόεδρο και σήμερα το πρωί για πολλωστή φορά είχαμε τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη πάνω από κατοικημένα νησιά του Αιγαίου. Μήπως πρέπει η Ελλάδα να στραφεί και να υψώσει τη φωνή της, όχι πλέον προς την Άγκυρα, μάλλον αυτό είναι μάταιο, αλλά προς τους δυτικούς συμμάχους. Δηλαδή, όλοι έχουμε καταλάβει ότι πολύ πρόθυμα πήγαμε σε αυτή τη συνάντηση, γιατί το ήθελε το ΝΑΤΟ, το ήθελε η Δύση, το ήθελε οι Αμερικανοί, δεν ξέρω ποιος άλλος. Βλέπω ότι η Τουρκία δεν βάζει καθόλου νερό στο κρασί της και λειτουργεί σχεδόν προσβλητικά, θα έλεγα, για την Ελλάδα. Μήπως λοιπόν να αλλάξουμε στάση έναντι των δυτικών συμμάχων και να υψώσουμε λίγο. Με ακούτε, δεν ξέρω. Ναι, βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι η εξωτερική πολιτική εξ απαρχής της κρίσης αυτής, διότι είδαμε την Άγκυρα και στα τέλη του Φλεβάρη, όταν είχαν κλιμακωθεί οι πιέσεις και οι απειλές της Ρωσίας, είχαν κλιμακώσει και οι Τούρκοι την επιθετική ρητορική της. Αν θυμάστε, μιλούσαν για κάζους μπέλι, περί αποστρατικοποίησης των νησιών. Είχαν συνδέσει ένα νέο εφεύρημα, μάλλον μια νέα πρόκληση εναντίον της χώρας μας, δηλαδή η σύνδεση του κάζου μπέλι με την αποστρατικοποίηση των νησιών, και παράλληλα είχαν ξεκινήσει και τότε και παραβάσεις και παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου. Σε αυτό το κλίμα λοιπόν η ελληνική πολιτική ηγεσία και η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εξωτερικών νομίζω ότι είχαν μια πολύ λανθασμένη εκτίμηση της κατάστασης. Εάν διαβάσει κανείς τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, του Υπουργού Εξωτερικών, του εκπροσώπου τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών, θα δει πως η ελληνική κυβέρνηση νόμιζε πως η Τουρκία με αυτή την κρίση θα αλλάξει ρότα. Πως η Τουρκία πλέον δεν θα έχει περιθώριο επικοινωνιακό, αν θέλετε, ή διπλωματικό πολιτικό, να συνεχίσει την ανθεωρητική πολιτική της. Αυτές ήταν οι δηλώσεις, μάλλον αυτές είναι οι δηλώσεις μέχρι και σήμερα. Είναι μια ξεκάθαρα άστοχη, αν θέλετε, και μια παρερμηνία των τουρκικών προθέσεων, η οποία παρερμηνία νομίζω ότι αγγίζει τα όρια της πολιτικής μορίας. Δεν είναι δυνατόν να θεωρούμε με αυτές τις εξελίξεις, με μια Άγκυρα που είναι πραγματικά ο επιτίδιος ουδέτερος της όλης κρίσης, να θεωρούμε ότι πλέον είναι αδιανόητο, αυτές είναι οι δηλώσεις του ίδιου του Πρωθυπουργού, ότι είναι αδιανόητο η Τουρκία να συνεχίσει την αθεωρητική πολιτική της. Όχι, δεν είναι αδιανόητο. Αυτή είναι η συνεπής τουρκική πολιτική και είναι συνεπέστατη καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης, καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία. Έχουμε λοιπόν ξεκάθαρα μια είτε λανθασμένη οπτική, είτε μια αδυναμία αντίληψης ή άρνηση αντίληψης πραγματικότητας της πραγματικής τουρκικής εξωτερικής πολιτικής. Αυτό είναι δεδομένο νομίζω και φαίνεται σε κάθε μήκος, σε κάθε ύψος, σε κάθε συχνότητα όπου η τουρκική ηγεσία, είτε είναι ο κύριος Ακάρ, είτε είναι εκπρόσωποι του κυβερνώντος κόμματος, ουσιαστικά ακυρώνουν τις συναντήσεις, ναρκοθετούν, ουσιαστικά αν θέλετε λένε ψέματα, διότι μας είπε ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας ότι δεν υπήρχαν συζητήσεις περί συνεκμετάλλευσης με τον Τούρκο ομολογό του, άρα ήταν ψευδές οι δηλώσεις του κ. Ακάρ. Υπάρχει μια ατιμία, υπάρχει μια κακοπιστία. Σε κάθε μήκος και πλάτος η τουρκική πλευρά προσπαθεί να εξαπατήσει την ελληνική και να την αρκοθετήσει με κακόπιστες και κακόβουλες προθέσεις. Άρα και σε επίπεδο προσωπικό διπλωματικό έχουν ακυρωθεί τα πρωτόκολλα και σε επίπεδο ουσιαστικό η Τουρκία, όπως είπατε, κλιμακώνει τις πιέσεις και τις προκλήσεις και πλέον παραβιάζει, πραγματοποιεί πεπτήσεις πάνω από κατοικημένα ελληνικά νησιά. Άρα νομίζω σε κάθε μήκος και πλάτος η ελληνική ερμηνεία, αν θέλετε, της τουρκικής πολιτικής έχει διαψευστεί, έχει αποδειχθεί ότι είναι λανθασμένη, εάν δεν είναι μοιοπική. Τώρα εγώ θα κλιμάκωνα λίγο τη δική μου ερμηνεία της των εξελίξεων και θα σας έλεγα ότι δεν είναι απλά μία λανθασμένη εκτίμηση ή μία δυναμία αντίληψης του τι θέλει και τι κάνει η Τουρκία, που νομίζω θα ήταν και αφελές, ας πούμε από το 1974 μέχρι και σήμερα, να μην έχουμε αποκωδικοποιήσει ορθά
τους τουρκικούς τακτικισμούς που είναι πραγματικά συνεπέστατοι μέσα από πραξικοπήματα, μέσα από αναλλαγές κυβερνήσεων. Είναι ειλικρινά μια συνεπέστατη αναθεωρητική επεκτατική πολιτική εις βάρος πατρίδας μας. Θα έλεγα τουναντίον ότι είναι η Αθήνα εν προκειμένου και η Λευκωσία αυτές οι οποίες έχουν ενισχύσει το γεωπολιτικό παιχνίδι του Ερντογάν. Ξεκάθαρα, όχι απλά έχουν στηρίξει και έχουν ρίξει πλάτες στο παιχνίδι του Ερντογάν με το να τον ενισχύσουν, αν θέλετε, και στο προφίλ του το γεωπολιτικό και του αρμοστή των εξελίξεων του ειρηνοποιού, αν είναι δυνατόν, αλλά με την σιωπή που έχουμε επιδείξει από την αρχή αυτής της κρίσης, δεν έχει καταφέρει ούτε η Ελλάδα ούτε η Κύπρος να διασυνδέσει το θέμα της Κύπρου με το θέμα της Ουκρανίας. Δεν είναι δυνατόν να δεχόμαστε να ακούγονται από Ευρωπαίους ηγέτες πως η εισβολή της Ουκρανίας είναι η πρώτη φορά μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο που συμβαίνει κάτι τέτοιο στη γυραιά Ήπειρο. Είναι αδιανόητα πράγματα αυτά. Δεν μπορεί να μένουν αναπάντητα. Οι ευθύνες είναι δικές μας. Προφανώς και δεν ξεχάσαμε. Προφανώς και επιλέξαμε να στηρίξουμε την τουρκική πολιτική. Το λέω και το λέω πάρα πολύ υπεύθυνα. Η ελλαδική και η κυπριακή πολιτική ηγεσία, με το να μην εξισώσει τις εισβολές του κ. Ερντογάν και τις παραβιάσεις, την Γαλάζια Πατρίδα, τα Βαρόσια, την Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, με το να μην εξισώσει αυτές τις πράξεις, ουσιαστικά έχει νομιμοποιήσει όχι μόνο το προφίλ του ηγέτη, του ειρηνοποιού ηγέτη του κ. Ερντογάν, αλλά έχει νομιμοποιήσει και τις απαιτήσεις και τις αξιώσεις της Άγκυρας εναντίον μας, διότι προφανώς, όπως φαίνεται, δεν είναι τόσο σημαντικές, έτσι ώστε να αξιοποιήσουμε αυτή την κρίση για να αναδείξουμε ποιος είναι ο πρώτος πειρατής της περιοχής. Για λόγους που νομίζω δεν είναι τους παρούσεις, οι ελληνικές κυβερνήσεις επιλέγουν να μην πιέσουν, επιλέγουν να συνδιαλλαγούν, επιλέγουν να αποδεχθούν και έτσι νομιμοποιούν. Με τη δικιά μας σιωπηρή ενοχή ενδυναμώνεται η Άγκυρα. Κύριε Καλεδερίδη, τα είπατε όλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.